Είμαστε εδώ, διεκδικούμε τις σπουδές που έχουμε ανάγκη και θέλουμε εδώ και τώρα να έναν εκπρόσωπο από το Υπουργείο για να συζητήσουμε, για να καταθέσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Δεν είναι εγκληματίες, οι φοιτητές. Έχουμε έρθει εδώ από τις 11 η ώρα το πρωί και το μόνο που ζητάμε είναι έναν υπεύθυνο και αρμόδιο άνθρωπο από το Υπουργείο για να καταθέσουμε τα αιτήματά μας. Εκ των υστέρων, και αφού περιμένουμε μέσα στο κρύο, μας λένε ότι έχουν τηλεδιάσκεψη και ότι δεν μπορούν να μας δεχτούν. Άντε, μέτρα, να ανοίξουν οι στολές. Θέλουμε να μας απαντήσετε, να βρούμε έναν άνθρωπο, έστω και εσείς που είστε από το γραφείο της Υπουργού και δεν είστε στην τηλεδιάσκεψη, να μας δεχτείτε εδώ και τώρα για να καταθέσουμε τα αιτήματά μας. Απαντήστε μας. Αιτήματά μας, ελείπει αστυνομία. Δώσε λεφτά, καθηγητές βιβλία. Το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Δεν θα ανεχτούμε να υποβαθμίσουν το μέλλον μας και τις ανάγκες μας. Δεν μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Θέλουμε να ξαναγίνουμε φοιτητές. Δώστε λεφτά, καθηγητές βιβλία. Ξεκαθαρίζουμε πως εδώ και τώρα θέλουν τα πανεπιστήμια μας ανοιχτά, ανοιχτά για τους φοιτητές, να ξαναγίνουμε εμείς οι ίδιοι φοιτητές, να ξεχάσετε τα σχέδιά της για πανεπιστημιακή αστυνομία, πειθαρχικά και διαγραφές και να δώσετε 30 εκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες μας. Μέτρα, να ανοίξουν οι σχολές.